Γεννήθηκε το 1984 και ονομάστηκε διαιτητή σε ηλικία 15 χρονών. Αγωνίστηκε σαν βοηθό διαιτητή στην Εθνική από το 3 έως το 6, έτος το οποίο αξιολογήθηκε σαν διαιτητή στην κατηγορία αυτή. Παρέμεινε στην Εθνική για 5 χρόνια και από το 11 προβιβάστηκε στη Γάμα Εθνική, όπου αγωνίστηκε έως το 14. Συνέχισε για 2 χρονιές αγωνιζόμενο στα αριστερικά πρωταθλήματα της Κορυφαίας και αυτή τη στιγμή είναι ίσως ο νεαρότερος, ο εντυπωσιακότερος θα λέγαω εγώ, παρατηρητής διαιτησίας στην Ελλάδα. Κάποιος κύριος μου ζήτησε να του έκανε τη βράδυ ο κύριος Ταξίαρχος, ο οποίος όμως λόγω εντυπωσιακών υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραβρίσκεται. Και αναγκαστικά θα την κάνουμε 2 μέρες στο Λίγη που είμαστε εδώ, ο πατέρας του, για να κλείσει και ο κύκλος των ενεργεία διαιτών αστερέων μαζί με εμένα, μια και έχουμε παίξει τα περισσότερα παιχνίδια μαζί στην Εθνική. Ο λόγος του Βασίλη του Αστερή και του πατέρα. Στεφανή πίσω, Στεφανής. Χριστό, 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 Λαχοπάνος, φωτογραφία θα βγάλετε. Φωτογραφία θα βγάλετε. Α, εντάξει. Από τη Γάμα Εθνική. Καλησπέρα και από μένα και καλή χρονιά σε όλους. Μετά από 17 χρόνια διαδρομή στο κορινθιακό ποδόσφαιρο, στα κορινθιακά γήπεδα και σε αυτά της Δέλτα και Γάμα Εθνικής, αποφάσισα για προσωπικούς λόγους να αποσυρθώ από την εργοδράση. Θέλω το βήμα αυτό που μου δίνετε σήμερα να ευχαριστήσω την ΕΠΣ Κορινθίας, τις εκάστοτε επιτροπές διαιτησίας, τους συναδέλφους μου διαιτητές, αλλά και όλα τα σωματεία της ενώσεώς μας, ένα προς ένα, για την άδεια συνύπαρξή μας. Θέλω επίσης να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη από όσους πιθανόν αδίκησα. Είμαι βέβαιος πως και οι ίδιοι γνωρίζουν ότι ουδέποτε υπήρξε δόλωση πρόθεση. Κλείνοντας, θέλω ή μάλλον οφείλω να ευχαριστήσω τον πατέρα μου Ηλία, που ήταν ένα από τα αυτοκίνητα στα έργα του Αγίου Αθηνίου.